κατά 5 χρόνια ή κατά 1500 ένσημα ο θεμελιωτικός χρόνος για συντάξεις. Εάν συμβεί αυτό, το 60% των γυναικών που δουλεύουν σήμερα και το 30% των ανδρών που δουλεύουν σήμερα δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη. Γιατί? Σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό δεν φτάνει τα 4.500 ένσημα, τα οποία ισοδυναμούν με 15 χρόνια ασφάλισης. Δεν διανοούμε ότι η Τρόικα σε ένα τέτοιο ξεχαρτό. Γιατί δεν φτάνουν, κύριε? Γιατί οικονομία. Δεν συμπληρώνουν, κύριε Οικονομέα. Γιατί, λέω. Δεν δουλεύουν. Δουλεύουν μαύρα. Δουλεύουν με διαλείπους εργασία. Δεν συμπληρώνουν ποτέ. Σήμερα, κύριε Οικονομέα, θυμόσαστε, μιλάγαμε στις εκπομπές σας παλιότερα για την αναλογική σύνταξη. Σήμερα το 30% των γυναικών, των Ελληνίδων που δουλεύουν, δεν φτάνουν ποτέ στα 4.500. Στα 15. Μας έρχονται με 3.800. Στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα. Με 4.400. Τους λείπουν 5. Άρα δεν διανοούμε αυτό. Και δεύτερο, δεν διανοούμε αυτό το οποίο είχε χθες το έθνος. Δεν υπάρχει σκληρότερη ρύθμιση. Και θέλω και ο κύριος Ρήγας αλλά και ο κύριος Μιχελάκης. Λέει προαιρετική ασφάλιση για σύνταξη. Το αντιλαμβάνεστε τι λέει? Προαιρετικά δηλαδή ο εργαζόμενος που έχει αυτή την ανάγκη της εργασίας να επιλέγει αν θα ασφαλιστεί ή όχι. Δεν λέω αυτό που ρωτήσατε, τη μείωση των συντάξεων. Να βγαίνει λέει η σύνταξη, επίσης εχθές το ανέδειξε το έθνος, και τελειώνω, με την τελευταία πενταετία του μνημονίου. Θυμόσαστε που είχε τη δυνατότητα τα 5 καλύτερα χρόνια της τελευταίας δεκαετίας, που κάποτε έφτανε και στα 13 χρόνια. Τώρα λέει με τα τελευταία 5 χρόνια. Αλλά τα 5 τελευταία χρόνια, κύριε Καμπουράκη, είναι του μνημονίου. Τώρα, είναι τη συρρήκνωση από το τώρα έχουν ρημάξει τους μισθούς. Τα 5 τελευταία χρόνια σημαίνει. Υπ' αυτή την έννοια, παρουσίασε το Βήμα εχθές 1.200 εκατομμύρια. Φαίνεται ότι η Τρόικα. Το έλλειμμα. Επειδή διαπίστωσε έλλειμμα. Και επειδή μιλάνε επίσης για δημοσιονομικό κενό η κυβέρνηση, καλώς ανθίσταται και λέει δεν είναι τόσο, η Τρόικα λέει ότι είναι τόσο, φαίνεται ότι αναζητούν τρόπους περικοπής των συντάξεων λόγω του διαπιστωμένου ελλείμματος. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Μάλιστα. Διάβασα χθες λοιπόν ένα άρθρο για την Ινδία. Είχε πάει κάποιος στην Ινδία, είχε πάει σε ένα εργοστάσιο και λέει για τις συνδίκες ασφάλισης. Και λέει ότι στην Ινδία, παιδιά, είναι προαιρετική η ασφάλιση του εργαζόμενου. Άμα θες. Και άμα δεν θες. Και για περίθαλψη ή μόνο μέρος. Ή για περίθαλψη μόνο να έχετε το νοσοκομείο. Όχι για σύνταξη. Πού θα πάμε? Αν αυξηθεί ο θεμελιωτικός στα 20 χρόνια, είναι η απόλυτη τορπίλη του ασφαλιστικού συστήματος. Μάλιστα. Δηλαδή εσείς δεν το συζητάτε ούτε για τους μελλοντικούς συνεργαζόμενους, όχι τους ήδη υπάρχοντες. Σε καμία περίπτωση. Όπως δεν συζητάμε και για την ενιοποίηση του μισθολογίου στα 3 μισθολόγια ΔΕΚΟ δημόσιο. Ξέρετε ότι επίσης στις εφημερίδες που προανέφερα, αγαπητοί κύριοι, λέει ότι από 1η-1η-15 ο εισαγωγικός μισθός για όλους είναι το 5,86. 6,80 το βγάζουν οι συναδέλφοι σας, επειδή στο δημόσιο γίνεται επί 12 και όχι επί 14 η καταβολή του μισθού. Άρα εισαγωγή του κατώτατου μισθού, υπ' αυτή την έννοια, ούτε αυτό συζητάμε. Άρα υποθέτω, να υποθέσω, κύριε Μητρόπουλε, ότι εάν θεσμοθετηθεί αυτά τα ένσημα από τα 15 χρόνια στα 20, εσείς θα το καταργήσετε? Μα σε κάθε περίπτωση. Μα δεν υπάρχει να βγάλουμε το μισό ελληνικό πληθυσμό εκτός συντάξεως. Δεν σας το είπα αυτό. Ναι, εγώ το καταλαβαίνω. Μόνο γι' αυτό θα άξιζε να το δούμε. Θα καταργήσετε. Μισό λεπτό. Ποια είναι το σκεπτικό τώρα που λένε οι αντιπαλοί σας, έτσι? Όχι, δεν το λέω εγώ. Ότι εδώ γίνεται χαμός με την Τρόικα και απαιτούν και εν τέλει θα επιβάλλουν, αν το επιβάλλουν, να γίνει 20 χρόνια ο θεμελιωτικός χρόνος αυτούς πλέτες. Εσείς θα το καταργήσετε. Μα αυτό σημαίνει ρήξη με την Τρόικα αμέσως. Με την Ευρώπη δηλαδή εννοώ. Κύριε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Οικονομέα, δεν μπορεί κανένας σημερινός βουλευτής και των δύο συγκυβερνώντων κομμάτων να δεχτεί να αυξηθεί κατά, σε αυτή την αγορά. Μα βλέπω με τη δυσκολία που θέλει, που μου απαντάει ο κύριος Μιχαλάκης. Δεν μου απαντάει. Όχι, απήντησε. Μειώσεις μισθών και συντάξεων δεν μπορεί να περάσει. Το Πασόκ τι λέει? Δεν διανοούμε ότι θα ψηφίσει αυτό που λέω, το μέτρο αυτό, δεν ξέρω, ας το πω. Εσείς τι λέτε, κύριε Οικονομέα? Εάν συνεχίσει